Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Για το άρθρο πρώτο, ναι, εψήφισαν 152 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 135 βουλευτές, παρόν εψήφισε ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο πρώτο έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο δεύτερο, ναι, εψήφισαν 151 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 136 βουλευτές, παρόν εψήφισαν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο δεύτερο έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο τρίτο του νομοσχεδίου όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο τρίτο έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1322 και ειδικό 218 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, τροπολογία με γενικό αριθμό 1322 και ειδικό 218 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο άρθρο πρώτο του νομοσχεδίου. Εισερχόμεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και ρωτάτε το σώμα αν γίνεται δεκτό. Το ακροτελεύτερο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις. Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε στις θέσεις σας. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις. Παρακαλώ. Επιστολή την οποία μόλις έλαβα από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά ανακοινώνει στο σώμα τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας του βουλευτή Α. Αθήνας κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Να πρωτοκολληθεί και να κατατεθεί στα πρακτικά, παρακαλώ. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα, Δευτέρα, 31 Μαρτίου. Και ώρα 6 μετά μεσημβρία με αντικείμενο εργασιών του σώματος κοινοβουλευτικό έλεγχο, πρώτον συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και δεύτερον συζήτηση και λήψη απόφαση από τις προτάσεις μορφής κατά του Προέδρου της Βουλής.